FM. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντάω στο δεύτερο σπίτι σας, εδώ στη σχολή σας, που έρχονται όλα τα παιδιά με τόση λακτάρα να πάρουν τις γνώσεις σας. Είναι πολλά τα παιδιά που αγαπούν το θέατρο, αγαπούν τις τέχνες γενικότερα. Εγώ το συστήνω και κάθε φορά που μου δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον κόσμο, λέω στους γονείς, αφήστε τα παιδιά να πλησιάσουν την τέχνη. Αντέδρασαν όμως το ίδιο με τη δικιά σας σκέψη και οι γονείς σας όταν τους είπατε ότι θα γίνω ηθοποιός? Α, καθόλου. Άλλωστε το είχα κρύψει, γιατί έδινα παράλληλα εξετάσεις στη φιλοσοφική, πέρασα. Είπα ότι δεν πέρασα επίτηδες, γιατί είχα δώσει κρυφά στη σχολή του Πέλου Κατσέλη και το ομολόγησα όταν είχα περάσει και στη δραματική σχολή. Οι γονείς μου είχαν αντιδράσει, είχαν φοβηθεί, είχαν ανησυχήσει, δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με το χώρο αυτό. Ήταν εκπαιδευτικοί και οι δύο, προόριζαν τις δυο τους κόρες για εκπαιδευτικούς. Θα σας πω, θα μπείτε όλοι, πείτε να τελειώνω. Ήσασταν πάντα μία γυναίκα juicy. Πολύ και κάνατε μεγάλη επιτυχία. Πολύ. Το είπε κομψά. Και το juicy δεν με. Στα 97 δεν λέγεσαι juicy, έτσι. Εντάξει, λέγεσαι κάτι άλλο, δεν θέλω να το πω τώρα. Κάνατε όμως μεγάλη επιτυχία. Ναι, πράγματι. Εσείς δεχτήκατε ποτέ πόλεμο? Από τι? Για τα κιλά. Ποιο τολμούσε, αγάπη μου, στα 97. Θα τρώγε παλιά. Γιατί το. Ισχύει ότι ήταν οι χρυσές εποχές με τα πολλά λεφτά, ναι, την άνετη ζωή? Ναι. Ισχύει. Το θέατρο κάποτε έδινε πολύ περισσότερα χρήματα, γιατί υπήρχαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να πάνε στο θέατρο. Οπότε βγάλατε κι εσείς καλά λεφτά εκεί στις χρονιές. Δόξα τω Θεώ. Μετά το ρετυρέ ήρθε το μεταξύ μας. Ένα πρωινό. Ήσασταν με μια φίλη κολλητή. Με τη Σοφούλα ξεκινήσαμε, τη Σοφία τη Βόσου. Πρώτα ξεκίνησε η Σοφία η Βόσου. Δηλαδή, πρώτα είχε κλείσει η Σοφία και μετά ήρθα εγώ. Προς τιμήν της Σοφίας που δέχθηκε να είμαι κι εγώ μαζί της. Γιατί θα μπορούσε να έχει πει όχι. Είχε κλείσει η Σοφία με το Μέγκα για το μεταξύ μας. Και μου κάνανε εμένα την πρόταση 2-3 μέρες πριν ξεκινήσει, γιατί τότε ήταν να κάνω πρωινό σε άλλο κανάλι. Αλλά επειδή δεν ήθελα να πάω σε εκείνο το κανάλι, η τότε αρχισυντάκτρια με φώναξε, αλλά έπρεπε να ερωτηθεί η Σοφία η Βόσου. Τη ρώτησαν, έχεις κάποιο πρόβλημα, γιατί είχε κλείσει να παρουσιάζει μόνη της με 1-2 ανθρώπους ακόμα αυτό το πρωινό. Και η Σοφία, προς τιμή της βέβαια, γιατί είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα, είπε προς Θεού την Πανοπούλου με μεγάλη μου χαρά. Και έτσι ξεκινήσαμε παρέα. Εσείς κάνετε τον κόσμο να γελάει όμως και στο γάμο. Αυτό πώς έγινε? Το γάμο το δικό μου. Ναι. Δεν φταίω εγώ σε αυτό. Φταίει η Βλαχοπούλου. Είχε ξεχάσει να φέρει τα Στέφανα. Και Στέφανα, το βάλατε. Βάλαμε κάτι δανεικά. Γι' αυτό και φτούρισε και ο γάμος. Γι' αυτό και φτούρισε, κορίτσι μου. Είχε η εκκλησία. Κάτι παμπάλια παλιά. Περίμενε στο πλατήσκαλο της εκκλησίας. Βγήκα εγώ από την νύφη, τον μπαμπά. Νόμιζα ότι παίρνω και τον καλό. Λοιπόν, αστειεύομαι. Μια χαρά όλοι οι άνθρωποι καλοί. Και με κατεβαίνει. Τις λαμπάδες τις πήρες? Ποιες λαμπάδες, κυρία Ρένα? Τις λαμπάδες, παιδί μου, τα Στέφανα. Δεν σου είπα να πάρω να πάρεις. Εμένα. Πότε μου είπατε να πάρεις? Παιδί μου, δεν σου είπα ότι είναι στη Γούναρη, στη Γλυφάδα, να πας να πάρεις τα Στέφανα? Κυρία Ρένα, κυρία Ρένα. Όχι, δεν μου είπατε. Καλά, δε τώρα μην παντρεύεσαι. Πήγε μέσα στην Αγία Φωτεινή, ναι. Ευτυχώς, η εκκλησία είχε, Στέφανα. Τι ευτυχώς, αγάπη μου. Τι ευτυχώς. Άστο.